Ε, πάμε στα νέα επί του πιεστηρίου όπω συνηθίζει να λε και εσύ: Γιατί έχουμε νεότερα και εξελίξει με φόντο των ΤΑΠ, ναι. ε, τα ξεχασμένα αυτά τετραγωνικά, δήλωτα τετραγωνικά που είναι ένα βραχνά για πολλού ιδιοκτήτε, Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και για πολλού έχει χαρακτηριστεί και ένα φορομπηχτικό ε, μηχανισμό, κακά τα ψέματα, που ξαφνικά ανοιχνεύτηκε από τι αρμόδιε υπηρεσίε δήμων από την Ελλάδα για να κερδίσουν έσοδα. Αυτή είναι η αλήθεια. Μέχρι πρότεινο. Δεν να πούμε ότι μέχρι εμφανί. τώρα να πούμε ότι μιλάμε για τα τετραγωνικά τα οποία δηλώναμε εμεί στη ΔΕΗ, τα τετραγωνικά right. τα οποία είναι δηλωμένο το, το σπίτι μα. Ναι. Ε, 31 Μαρτίου εκπνέει αυτή η προθεσμία τόσο λίγων ημερών θα ανοίξει και η ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου θα μπορούμε χωρί κόστο, χωρί φόρο, χωρί πρόστιμο να δηλώσουμε είναι άλλη μία απόδειξη ότι τελικά στην Ελλάδα ε, αξίζει πάρα πολύ να είσαι παράνομος από ότι να είσαι νόμιμος. <laughs> δηλαδή μπορείς εσύ να δήλωνες, να έχεις ένα σπίτι 150 τετραγωνικά φύρια ελευθέρη, να το δήλωνες στη ΔΕΗ 70 για τόσα χρόνια, δηλαδή να πλήρωνες το μισό φόρο το οποίο πληρώνεις όλοι στη ΔΕΗ, πληρώνουμε ένα μέρος φόρου το οποίο έχει να κάνει με, με τα τετραγωνικά της Οικία. Σωστό. Εκεί λοιπόν δήλωνες μέχρι τώρα μισά μέτρα. Τώρα λοιπόν έρχεται το κράτο και σου λέει: Κύριε, μέχρι 31 Μαρτίου έχει το δικαίωμα να δηλώσει τα σωστά μέτρα και να μην πληρώσει τίποτα. τίποτα. Απίστευτο. Ε. Ναι, και ο φόρο θα... και το χρέο στην ουσία θα μετράει από μία. Ε, Απριλίου του 2020 και μετά. Δεν ξέρω αν γνωρίζει λεπτομέρειε και αν μπορούμε να το διευκρινίσουμε. Είναι πολλά, είναι είναι πολλά, πολλά. Και Την πραγματι... επόμενη Δευτέρα ε, είναι δέσμευση ότι θα φέρω τον τρόπο και τη διαδικασία που γίνεται έτσι. και ποιοι υπάγονται μέσα σε αυτή. Να ξέρει ο κόσμο ότι μέχρι 31 Μαρτίου είναι η προθεσμία. Θεωρούμε ότι θα πάρει μια παράταση μέχρι τον Ιούνιο. Διαδικτυακά αυτό. Διαδικτυακά θα ανοίξει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου εκεί. Ναι. Θα μπαίνει ο κόσμο να δηλώνει τα σωστά τετραγωνικά mm. τη οικία τη οποία διαμένει και αυτόματα το σύστημα θα ενημερώνει πλέον και τη ΔΕΗ, ούτω ώστε να σου έρχεται ο προβλεπόμενο φόρο στο λογαριασμό τη ΔΕΗ. Ένα Πέραν μαγρα... τούτου ναι. πρόστιμα. Πρόστιμα. έτσι. Πέραν τούτου πρόστιμα. Πε μου κάτι, γιατί ε, ένα ερώτημα που γεννάται είναι βεβαίω τι γίνεται με όλου αυτού οι οποίοι πλήρωσαν mm. συγχαρη... το προηγούμενο διάστημα Μα Αυτό είναι το τον φόρο TAP. Ναι. Και τώρα θα έρθει ο άλλο που, όπω λε, εσύ δεν δήλωνε τελικά τα αληθινά τετραγωνικά του σπιτιού του και θα απαλλαγεί. Είναι ακριβώ αυτό που λέω στον κόσμο και με το φόρο και με τον νόμο ρύθμιση αυθαίρετων κατασκευών. Όσοι κάναν αυθαίρετα, ένα απλό νόμο <laughs> σου λέει ότι νομιμοποίησε τα χωρί να πληρώνει μερομίστια ή χωρί τίποτα, χωρί ΦΠΑ, χωρί τίποτα. Ένα πρόστιμο υποτυπώδη και, είναι και έχει τα ίδια προνόμια που έχει ένα οποιοδήποτε κοινό θνητός που πλήρωσε και του φόρου του και το ΙΚΑ και τα ημερομίστια και την οικοδομική άδεια τα πάντα. Αυτό το οποίο ισχύει στην Ελλάδα είναι ότι είναι ουδέν μονιμότερο από το προσωρινό, πρώτον. Και δεύτερον, ότι κανεί δεν έγινε προφήτη στον τόπο του τελικά, φίλε Λευτέρη. Ειλικρινά, όποιο λειτουργεί νόμιμα, έρχεται το ίδιο το κράτο να του υπενθυμίσει μετά από κάποιο χρονικό διάστημα ότι ήταν κορόιδο και ότι έπρεπε oh, oh, oh. να ανομήσει όπω ανομούν και οι άλλοι. Η ηλεκτρονική πάντως διαδικασία όπω διαβάζω εδώ και σε διάφορα site για τη δήλωση των αδήλωτων θα είναι πολύ απλή. Δηλαδή ε, δεν θα υπάρχουν απορίε, ναι. θα βάζει τα μέτρα σου. Πόσα μέτρα είναι το σπίτι και σου. Και ιδίω άμα έχει και καέκ είναι πολύ πιο απλή. Θα το δούμε. Τι πω φέρνει να παρανομήσουμε πάλι μέσω τη διαδικασία. Δεν ε, ξέρει, ε, θα αλλάξει την πορεία. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει πλέον καμία εμπιστοσύνη. Δηλαδή λε: Α το μωρέ, και μην το δηλώσω τώρα. Σε δύο-τρία χρόνια που θα έχουν ανάγκη από λεφτά πάλι θα ξαναβγάλουν ένα νέο Ωραία. νόμο. Να Κρατάμε καλύτε. λοιπόν έως 31 Μαρτίου είναι το περιθώριο το χρονικό που λύγει η προθεσμία έτσι ώστε να μπείτε στη διαδικασία θα ανοίξει η πλατφόρμα ηλεκτρονική της ΚΕΔΕ, των Δήμων δηλαδή της χώρας, προκειμένου να δηλώσετε τα αδήλωτα αυτά τετραγωνικά. 31 Μαρτίου κρατήστε την ημερομηνία και την επόμενη Δευτέρα θα έχουμε νεότερα εδώ με τον καλό το φίλο τον Πέτρο.